να σας ευχαριστήσω και από την πλευρά μου για την παρουσία σας. Τμήμα της δεκαετίας 1940-50 είναι και η πολιτική δραστηριότητα του λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Η δραστηριότητα αυτή προσφέρει στοιχεία για κατανόηση πλευρών της τότε πραγματικότητας, αποκαλύπτει πτυχές δυσδιάκριτες στην αλληλουχία των γεγονότων και παράγει ένα υλικό το οποίο φωτίζει ιδεολογικά ζητήματα, ζητήματα της ίδιας της ιστορικής επιστήμης και κυρίως την αντιπαράθεση επί των παραπάνω με την αστική ιδεολογία. Οι τομεί στου οποίου απλώνεται αυτή η δραστηριότητα είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία πνευματικών δημιουργών στα γεγονότα, η σωματιακή του δράση, η αντιμετώπιση από το αστικό κράτο, ο δημόσιο λόγο, η παρέμβασή του στη σφαίρα των ιδεών και το παραγόμενο πνευματικό έργο. Πιο αναλυτικά, το διάστημα από την 28η Οκτωβρίου ω την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, αρκετοί θα βρεθούν στο μέτωπο, ακόμα και κατασώμενοι εθελοντικά, ή στα μετόπιστε, επιφορτιζόμενοι πρόσθετα καθήκοντα ανάλογα με τα προσώνα του καθενό. Κάποιοι κομμουνιστέ διανοούμενοι μετατοπίζονται και από τον κυρίαρχο τότε λόγο, είτε στη μεταξική είτε στη φιλελεύθερη εκδοχή του, και τολμούν μία αρθρογραφία στην οποία τονίζεται όχι μόνο το αντιφασιστικό περιεχόμενο τη σύγκρουση, αλλά υπονοείται και η αναγκαιότητα ενό αγώνα διευρυμένου με κοινωνικά αιτήματα στο εσωτερικό τη χώρα, και εντοπίζονται έπειτα τα ανάλογα καθήκοντα των εργαζόμενων λαϊκών μαζών. Ενδεικτικό είναι άρθρο του Γιάννη Κορδάτου. Όποιο πολεμά εναντίον του φασισμού, πολεμά την αντίδραση από την άποψη των πολιτικών ελευθεριών και τη οικονομική εκμετάλλευση και καταπίεση. Οι εργαζόμενε μάζε και σε εμά και στην Ευρώπη έχουν αυτό το καθήκον. Τα χρόνια 41-44 αναπτύσσεται αντιστασιακή διάθεση σε σημαντικό τμήμα πνευματικών δημιουργών. Μια προκαταρκτική συνάντηση πραγματοποιείται το Σεπτέμβριο του 1941 στο σπίτι του Βασίλη Ρώτα. Εκεί ο Νίκο Καρβούνη, ω εκπρόσωπο του ΚΚΕ, ανακοινώνει σε ένα ολιγάριθμο δυναμικό από κομματικά μέλη, όπω η Έλλη Αλεξίου, και συμπορευόμενου τότε με το κόμμα, όπω ο Μάρκο Αβιέρη, την ίδρυση του ΕΑΜ και αναζητούνται στη συνέχεια οι δυνατότητε δράση τη πνευματική κοινότητα. Σταδιακά προκύπτουν οργανώσει και δομέ, όπω το ΕΑΜ Λογοτεχνών, το ΕΑΜ Καλλιτεχνών, η Ομάδα Νέοι Καλλιτέχνε, η Ομάδα Λογοτεχνών τη Εθνική Αλληλεγγύη, το Θεατρικό Εργαστήρι, το Θέατρο του Λαού, ο Εκπολιτιστικό Όμιλο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Υπό τη σκέπη αυτών των οργανώσεων και την καθοδήγηση των τομέων διαφώτιση τη κομματική οργάνωση Αθήνα και Μακεδονία, καταγράφεται ένα πλήθο πρωτοβουλειών. Οργανώνονται συζητήσει, θεατρικέ παραστάσει και παραστάσει κουκλοθέατρου. Συγγράφονται ποίηματα, ύμοι και Θούρι. Σχεδιάζονται σκίτσα και αφήσει. Αναγράφονται συνθήματα, ετοιμάζονται τυχογραφίε και κυκλοφορούν τρίκ από πόρτα σε πόρτα. Εγκαθίσταται στο σπίτι τη ηθοποιού Αλέκα Παίζη το τυπογραφείο του Ριζοσπάστη και εκδίδονται μία σειρά έντυπα. Κάποια νόμιμη κυκλοφορία, καλλιτεχνικά νέα ξεκίνημα, κάποια παράνομα, όπω τα Σοβιετικά Νέα, με περιεχόμενο τη συλλογή πληροφοριών από τα συμμαχικά μέτωπα, ιδίω το Σοβιετικό, και οι Πρωτοπόροι, ω συνέχεια του ομώνυμου στο Μεσοπόλεμο Περιοδικού. Κατατίθεται υπομνήματα και πραγματοποιούνται παραστάσει για ανάκληση συλλήψεων ή αποτροπή εκτελέσεων. Προετοιμάζονται εκδηλώσει εθνικέ επαιτίου, ενισχύονται οι απεργίε και τα παναθηναϊκά συλλαλητήρια. Διεξάγονται πάρτι, στα οποία οι καλεσμένοι προσέφεραν οικονομικά στον ένοπλο αγώνα. Ορισμένοι, Γιώργο Κοτζιούλα, Βασίλη Ρότα, Γεράσιμο Σταύρου και άλλοι, εντάσσονται στον Ελλάς, Αρρωγή πέρα από τη στρατιωτική του δράση στο θέατρο του βουνού. Προβεβλημένη είναι η θέση των πνευματικών δημιουργών και στην απελευθέρωση. Λογοτέχνε, οικαστικοί και ηθοποιοί, με σημείο εκκίνηση στη λυρική σκηνή, παρελάβουν συγκροτημένα στου διεξαγόμενου εορτασμού κάτω από το σύνθημα Η τέχνη από το λαό και για το λαό. Στην κατοπινή Δεκεμβριανή Αναμέτρηση, θα δούμε αρκετού στο πλάι του Ελλά ή στο λόχο Λόρδο Ένοπλου στου δρόμου τη Αθήνα ή ω δίκτυο υποστήριξη Κοσμά Πολίτη, Μιχάλη Κατσαρό, Ηλία Ντεκουλάκο, Βάσο Κατράκη, Μέμο Μακρύ, Μάνο Ζαχαρία. Βαρύτητα διαθέτουν και οι πρωταβουλίε των πνευματικών δημιουργών στην μεταδεκευριανή περίοδο, από τι οποίε ξεχωρίζει το κείμενο υπογραφών κατά του Τρίτου Ψηφίσματο, η επίσκεψη του πόλη Ελιάρ στην Αθήνα και η συγκρότηση του Συλλόγου Ενωμένοι Καλλιτέχνε με στόχο τη μορφωτική άνοδο του λαού και την αντίσταση στην μεταδεκεμβριανή οπισθοδρόμηση. Στοιχείο της δεκαετίας είναι και οι πολυεπίπεδες διώξεις σε βάρος του λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Αφετηρία, η επιχείρηση αποσπαρτακοποίησης της πνευματικής ζωής κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ακολουθούν στην κατοχή οι φυλακίσεις και στα Δεκεμβριανά ο εκτοπισμός πνευματικών ανθρώπων από τους Βρετανούς στην Ελντάμπα, μεταξύ των οποίων ο Ιθοποιό Μήμη Φωτόπουλο, ο ποιητή Άρη Αλεξάνδρου, ο στιχουργός Βαγγέλη Γκούφα και ο πεζογράφο Γιώργο Βαλέτα. Η κορύφωση τη ταξική πάλη στην τριετία 46-49 απαιτεί από τον καθένα να πάρει μέρο με τη μία ή την άλλη πλευρά. Κομμουνιστέ λογοτέχνε και συμποριβόμενοι μαζί του κινούνται ανάμεσα στη στήριξη προ το Δημοκρατικό Στρατό και την αξιοποίηση χαραμάδων στην νόμιμη πολιτική δράση. Ο Γιώργο Λαμπρινό διευθυντή για μικρό διάστημα στην εφημερίδα Φωνή του Μπούλκε, δολοφονείται από τμήμα του Εθνικού Στρατού στην περιοχή των Τζουμέρκων, ανάμεσα στα χωριά Άγνατα και Πράμαντα. Εντάσσονται επίση στο Δουσουέ οι Δημήτρη Χατζή, Μίτσο Αλεξανδρόπουλο, Άνθο Φιλίτα και ο Κώστα Πουρναρά Μπόση, πολιτικό επίτροπο ο τελευταίο στην 107η Ταξιαρχία. Παράλληλα, λειτουργούν κινηματογραφικό συνεργείο αποτελούμενο από του Γιώργο Σεβαστίκο, Γλουμάνο Ζαχαρία και Απόστολο Μουσούρη, και θεατρικό συνεργείο με επικεφαλή τον Αντώνη Γιανίδη. Σε άλλο γεωγραφικό μήκο, στοιχείο, ο Φώτης Αγκουλέ τυπώνει έντυπα του κόμματο. Στην περίοδο του εμφυλίου, οι διοικητικέ κατά βάση ποινέ και οι παρακρατικέ επιθέσει τη μεταδεκεμβριανή περίοδου εξελίσσονται σε εξορίε και εκτελέσει, όπω του ποιητή Κώστα Γιανόπουλου το 1948. Μια επιστολή επίση του Θέμου Κορνάρου δείχνει το μαρτύριο τη Μακρονίσου. <coughs> Βλέπω σώματα καμένα, μελανιασμένα πρόσωπα, πολτοποιημένα κορμιά και το χειρότερο, σαλεμένα μυαλά. Σα ξορκίζω να ενδιαφερθείτε για τη ζωή των πολιτών. Αν δεν θελήσετε, ειδοποιήστε τουλάχιστον την Εταιρεία Προστασία Ζώων. Η πολιτική δραστηριότητα του λογοτεχνικού κόσμου, των κομμουνιστών και όσων συμπορεύτηκαν μαζί του, συνυπάρχει και με μια πνευματική δημιουργία. Σημειώνουμε ορισμένα έργα. Οι γειτονιέ του κόσμου του Γιάννη Ρίτσου, η Ροϊκή Συμφωνία και 33 ημέρε του Νικηφόρου Βρετάκου, Αθήνα 1943 και Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα του Νίκου Καβαδία, Στρατόπεδο Χαϊδαρίου του Θέμου Κορνάρου, Πνευματικό Εμβατήριο του Άγγελου Σικελιανού, Ο Μεγάλο Δεκέμβρη του Μενέλα Λουντέμη, Απάντηση σε πέντε ερωτήματα τη Μέλπο Ματωμένα χρόνια του Σωτήρη Πατατζή, Η θητεία του Δημήτρη Χατζή, τα θεατρικά, να ζήτω με σολόγγι, ξύπνα ραγιά, το καλοκαίρι θα θερήσουμε και φόρδι Τα χαρακτικά σήμα τη ΕΠΟΝ του Γιάννη Στεφανίδη, απελευθέρωση τη Βάσου Κατράκη και πομπή του λαού τη Αθήνα του Τάσου. Πολλά έργα, πολύ δημιουργή, πολλέ καλλιτεχνικέ φόρμε, συνάμα όμω όλα αξιόλογα. Μια διαπίστωση τη ιστορική έρευνα είναι ότι οι πνευματικοί άνθρωποι δεν δημιουργούν μόνο τη δεκαετία 40-50, αλλά συνάμα πράττουν. Μάλλον όμω, αποκαλύπτεται και μία αντίστροφη, βαθύτερη αιτιολογική σχέση. Όσοι πνευματικοί δημιουργοί πράττουν, δηλαδή πρωτοστατούν στου αγώνε, πλάθονται από τη λαϊκή ψυχή τον τόπο και τι ανάγκε του, αισθάνονται τον αναβρασμό τη εποχή ή, όπω σωστότερα παρατηρεί ο Παναγής Λεκατσά, συγχρονίζονται με την κοινωνική δυναμική και την ανερχόμενη παγκοσμίω εργατική τάξη, καινοτομούν τεχνοτροπικά, πλουτίζουν τι θεματικέ του, αποκτούν ψυχικά εφόδια δημιουργούν αφήνουν τελικά το αποτύπωμά του. Εν γέννη, αποκαλύπτεται η κινητοποίηση στη διάρκεια τη δεκαετία σημαντικού αριθμού πνευματικών δημιουργών στο πλευρό του κόμματο, η απήχηση των κομμουνιστικών ιδεών και οι ευνοϊκέ προποθέσει για ένα άλμα στον τομέα του πολιτισμού και των ιδεών. Ωστόσο, η παραπάνω δραστηριότητα αποτυπώνει και τι προγραμματικέ αδυναμίε του κόμματο στη δεκαετία Παρατηρείται πιο συγκεκριμένα η αδυναμία ολοκλήρωση του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα με τη Σοσιαλιστική Επανάσταση, η μη μετατόπιση σε αυτή την κατεύθυνση τη αιμική επιρροή και η μη υπέρβαση αυτή τη αδυναμία στα Δεκεμβριανά, στη μεταδεκεμβριανή περίοδο, στην οργανωτική ανάπτυξη και τι αρχικέ στοχεύσει του ΔΟΣΟΕ. Άλλωστε, αποτυπώνεται και στι καθοδηγητικέ παρεμβάσει για τα πνευματικά ζητήματα. Η αναφορά του Νίκου Ζαχαριάδη στο 7ο Συνέδριο τεκμηριώνει κάποιο άνοιγμα σε ρεύματα σκέψη αστική προέλευση. Και θα χρειαστεί η ομιλία επίση του Νίκου Ζαχαριάδη τον Ιανουάριο του 1947, όπου επισημαίνεται η ιδεολογική ενότητα και ανασυγκρότηση τη αστική διανόηση, ζητείται η ιδεολογική ετοιμότητα μπροστά στι μεταπολεμικέ απαιτήσει και η μεγαλύτερη αφομοίωση και ανάπτυξη του μαρξισμού λενισμού. Αρκετά γεγονότα είναι κατατοπιστικά για αυτή την αδυναμία. Κατά την απελευθέρωση, επικρατεί στο μεγαλύτερο τμήμα των κομπουνιστών και αμυτών δημιουργών η ελπίδα ότι μια όσο το δυνατόν πιο πλατιά ενότητα και απήχηση του ΕΑΜ θα επιταχύνει ριζικέ αλλαγέ και θα επιτύχει ω άμεσου στόχου την απαλλαγή από τη Βασιλεία και το Βρετανικό παράγοντα. Κατά περίπτωση, βέβαια, συνδέεται η ολοκλήρωση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα με το ζήτημα ποιο κοινωνικό πολιτικό σύστημα θα υπάρχει, ποιε κοινωνικέ δυνάμει ποια τάξη για την ακρίβεια θα διαθέτουν την εξουσία. Η τελευταία αντίληψη αποτυπώνεται σε δύο κείμενα. Ο Κώστας Βάρναλης γράφει τον Νοέμβρη του 1944 στο Ριζοσπάστη. Δεν πρέπει τα συνθήματα των καλλιτεχνών και συγγραφέων να μείνουν απλά λόγια. Αυτό θα γίνει μονάχο όταν ο λαός πάρει την εξουσία στα χέρια του και δώσει εντατική και άφθονη μόρφωση στην εργατιά και στην αργορωτιά. Νωρίτερα, το 1942, στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Η τελευταία προανθρώπου εκατονταετία» αναφέρεται «Και η μεγάλη αψίδα της νύχτας, όλη βαμμένη με πελώρια σφυροδρέπανα και η πινακίδα ξύλινη, τετράγωνη, αυτό όλο όλο, είπε, ειπε άλλο, στη διασταύρωση εκεί, από εδώ προς τον ήλιο». Αποκαλυπτικό επίσης, ως προς τη διαμόρφωση επαναστατικής κατάστασης της Μέρες της Απελευθέρωσης, είναι απόσπασμα από ημερολόγιο του Αστού Γιώργου Θεοτοκά. Πλήθη τεράστια παρελάστανε στους δρόμους, κραυγάζοντας τα συνθήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Νιώσαμε ένα μεγάλο και ασυγκράτητο λαϊκό κύμα που μας σήκωνε και μας έπαιρνε. Για μια στιγμή τρομάξαμε. Μετά το Δεκέμβρη θα κατατεθεί στην πνευματική κοινότητα και η αναντίστοιχη με τις ανάγκες του πε... της περίοδου πρόταση για μέτωπο αντίσταση της δημοκρατικής διανόησης. Ακόμα όμως και την τριετία 46-49 αναπτύσσεται σε ένα βαθμό μεταξύ κομμουνιστών, καλλιτεχνών και λογοτεχνών κάποιο προβληματισμό ω προ το χαρακτήρα του διεξαγόμενου αγώνα. Κυρίω αν ο στόχο του είναι η αποκατάσταση τη δημοκρατία, η κατάργηση τη μοναρχία, η ανεξαρτησία και η ειρήνευση, ή αν μπορούν να υποκατασταθούν όλα αυτά από μια κοινωνική σοσιαλιστική μεταβολή. Οι αδυναμίε αποτυπώνονται και στην πρόταση του κόμματο για τη μεταπολεμική τέχνη. Οι ρίζε τη τοποθετούνται στην συνυφασμένη με την αντίσταση λογοτεχνική σοδιά, στη Δημοτική Παράδοση, στην Επτανησιακή Σχολή, στο Ζαχαριαδικό Παλαμά, στους απομνημονευματογράφους της Επανάστασης, ακόμα και στα στρατιωτικά εμβατήρια. Απουσιάζει όμως ο εμπλουτισμός της με τα πρώτα δείγματα προλεταριακής τέχνης στην Ελλάδα, όπως ο οδηγητής του Βάρνα τα έργα του Κώστα Παρορίτη, και την κοινωνιολογική ανάλυση στον ελληνικό νατουραλισμό, τα έργα του Θεοτόκη και του Καρκαβίτσα. Παράλληλα, στη δραστηριότητα των λογοτεχνών, φωτίζεται και το καθοριστικό στοιχείο για την επικράτηση του αστικού συστήματος κατά την αναμέτρηση της δεκαετίας. Δηλαδή, η ομοφωνία, η σταθερότητα και η αποφασιστικότητα των αστικών δυνάμεων για τη διατήρησή του. Ομοίω και στην αστική διανόηση, σχέδια, τακτικές, χαρακτήρες διαφέρουν. Όμως, η υποβάθμιση ή η μία αναγνώριση των ταξικών αντιθέσεων. Η αρχή ότι η εναντίωση στην αστική εξουσία, ιδίω η χρήση προ τούτο βίαιων μη κοινοβουλευτικών μέσων ή ακόμα και ομαδικών και οργανωμένων διαδικασιών, συνιστούν εξορισμό αρχή, συνιστούν εξορισμού παραβίαση τη νομιμότητα και κάθε έννοια δικαίου, η συμφωνία ω προ την αστική πολιτική οργάνωση και την ανάλογη διεθνή θέση τη χώρα, η αντίθεση στην προοπτική του κομμουνισμού, είναι όλα αυτά τα στοιχεία στην αστική διανόηση σφυριλατημένα, ενοποιητικά και καθοριστικά ω προ τη στάση τη σε κάθε καμπή τη δεκαετία. Κάποιε αποδείξει. Η φιλελεύθερη τάση τη αστική διανόηση επεξεργάζεται συνεχώ ένα σύνολο εξυγχρονισμών και βελτιώσεων και αναζωογόνηση του αστικού πολιτικού συστήματο. Συνύπαρξη κρατική και ατομική οικονομική δραστηριότητα, κοινοβουλευτικό σύστημα, ενδεχομένω αβασίλευτο πολίτευμα, Προσανατολισμό προ τη Μεγάλη Βρετανία, ισότητα ανδρών γυναικών, καθιέρωση τη δημοτική, επαγγελματικά δικαιώματα στον πνευματικό κόσμο, άνοιγμα τη λογοτεχνία στο διεθνέ περιβάλλον. Από την άλλη, αναπτύσσονται στην διανόηση και πιο συντηρητικέ αντιλήψει. Μοναρχισμό, καταπολέμηση ή ακόμα απαγόρευση των προοδευτικών κομμουνιστικών ιδεών, εθνικά ιδεώδη, αντιορθολογισμό, απόρριψη ξενικών και σύγχρονων επιδράσεων στη λογοτεχνική παραγωγή. Στήριξη στο κατοχικό σύστημα, προσχώρηση σε αντιαμικέ οργανώσει, υπηρεσία στην εμφυλιακή περίοδο στον Εθνικό Στρατό και του κρατικού προπαγανδιστικούς μηχανισμού. Οι διαφορέ αυτέ όμω εξαλείφονται κάθε φορά που κινδυνεύει το αστικό σύστημα. Ενδεικτική είναι η στήριξη όλη τη αστική διανόηση στον κατηγορούμενο για συνεργασία με τι κατοχικέ αρχέ Σπύρο Μελά κατά τη διαδικασία διαγραφής του από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών το Νοέμβριο του 1944. Αναμενόμενη και η σταδιακή εγκατάλειψη αστών λογοτεχνών από το ΕΑΜ οι οποίοι το προσέγγισαν στη διάρκεια της κατοχής. Αυτονόητα και την τριετία 46-49 κυριαρχεί σε όλη την αστική διανόηση η διάκριση ανάμεσα σε εχθρούς της χώρας και εθνικές δυνάμεις και το καθήκον καταπολέμησης φυσικά των εχθρών της χώρας. Ακόμα και στην περίπτωση της κρατικής πολιτικής, διαπιστώνεται κάποια συνέχεια σε πρόσωπα, δομές και πρακτική. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Προστασίας Πνευματικών Αξιών, η οποία συστήνεται στην κατοχή, διατηρείται και μεταπολεμικά. Η εξεταζόμενη δραστηριότητα, όπως είπαμε, αναδεικνύει και μία σειρά θέματα της ίδιας της ιστορικής επιστήμης. Οι πράξη των λογοτεχνών και των καλλιτεχνών εμφανίζουν κάποια αλληλουχία, περιέχουν στοιχεία προηγούμενων πράξεων, δείχνουν χρονικέ συμπτώσει, ομοιότητε από πρόσωπο σε πρόσωπο, διαμορφώνουν όλε μαζί κάποια συνολικότερη στάση και κάποια πολιτική συνείδηση. Για παράδειγμα, η συζήτηση περί πνευματική ελευθερία, η επίθεση ουσιαστικά στην ιαμική διανόηση και το λογοτεχνικό τη έργο, η αντιτιθέμενη στον ηλισμό, στο διαλεκτικό ηλισμό, διακήρυξη τη Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων και ο νομοθετικό περιορισμό τη Δημοτική αρχές του 1947, συμπίπτουν με τις κυβερνητικές εξαγγελίες την ίδια περίοδο περί πνευματικής επιστρατεύσεως κατά του κομμουνισμού και γενικότερα με τον εμφύλιο. Και αν ακόμη και στην περίπτωση των λογοτεχνών και των καλλιτεχνών και τη δραστηριότητά της, γνωρίσματα της οποίας είναι ο επιμερισμός σε πολλά πεδία, η ρευστότητα και ο επηρεασμό της από πνευματικά θέματα και ατομικά χαρακτηριστικά, αν ακόμη και σε αυτή την περίπτωση χρειάστηκε ο συσχετισμό με το χρονικό πλαίσιο, τις ταξικές αντιθέσεις, τα οικονομικά δεδομένα, το διεθνές τοπίο, την κοινωνική προέλευση κάθε προσώπου, τότε ο ίδιος συσχετισμός χρειάζεται για την ερμηνεία κάθε πλευράς της πραγματικότητας. Η αναγκαία εμβάθυνση στα γεγονότα, τις παραμέτρους τους και τους παράγοντες διαμόρφωσής τους δεν ανέρει τη δυνατότητα να ξετυλίγεται το νήμα της γνώσης, αντίθετα επιβεβαιώνει αυτή τη δυνατότητα. Και επιβεβαιώνει, αν θέλετε, τον διαλεκτικό ηλισμό και τις νομοτέλειες της ταξικής πάλης ως το μόνο μεθοδολογικό εργαλείο ερμηνείας της εκάστοτε κοινωνικής πραγματικότητας. Οι λογοτέχνε και οι καλλιτέχνε και η δραστηριότητά του συνιστούν ένα πεδίο σύνθετο, ίσω ανεξάντλητο, πολύ δραστικό, συνυφασμένο με τι διεργασίε και τα διακυβεύματα κάθε εποχή, συνυφασμένο με την ίδια την ιστορική εξέλιξη και το επόμενο βήμα τη, την κατάργηση του εκμεταλλευτικού συστήματος και του σοσιαλισμού. Σας ευχαριστώ.